Τώρα πρέπει να το διακόψουμε αυτό για να πούμε δύο πράγματα. Είναι η καλύτερη διασκευή που έχει γίνει ποτέ στο heavy metal και αυτή είναι η καλύτερη εκτέλεσή της μάλλον από το Unleashed in the East, τον Priest του 79. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το πρώτο δείγμα από το νέο δίσκο των Leprous, ο οποίος και κυκλοφορεί σε λίγες μέρες υπό τον τίτλο The Congregation. Πρόκειται για το τέταρτο άλμπουμ των Νορβηγών, οι οποίοι, όπως ξέρετε, αποτελούν και την backing band του Ίσαν, τον οποίο και οι περισσότεροι γνωρίσαμε ως μέλος των Emperor, που όμως τα τελευταία χρόνια έχει κυκλοφορήσει μία σειρά από εξαιρετικά προσωπικά άλμπουμ. Progressive θα τα λέγαμε για να συνεννοηθούμε, αν και η αλήθεια είναι πως το τελευταίο από αυτά, το Das Seelenbrechen, αν το λέω σωστά, εκεί πέρα το παράκανε. Και θέλουμε να τον παρακαλέσουμε, αν ακούει, ακούει, να επανέλθει σύντομα στον ήχο του After ή του Eremita. Leprous, οι οποίοι γεφυρώνουν τα αγεφύρωτα με την μουσική τους και ξέρετε, πραγματική ιστορία είναι αυτό. Μίλαγα τις προάλλες με έναν φίλο με τον οποίο τα ακούσματά μας δεν ταυτίζονται πουθενά. Δεν πατάμε, ρε παιδί μου, καθόλου ένας τον άλλον και λέγαμε πόσο πολύ μας αρέσει και στους δύο ο νέος δίσκος των Leprous, να που βρήκαμε κάτι κοινό, και οι δύο αναφέραμε ως παραπομπές στον ήχο των Leprous εντελώς διαφορετικά ονόματα και σίγουρα αυτό είναι μία νίκη για το συγκρότημα. A little victory που λένε και οι θεοί. Εδώ είμαστε λοιπόν κατά τα άλλα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι το TV War του Μάντα και του Metal Hammer. Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα 90 λεπτά. Έχουμε νέα βίντεο, παλιά βίντεο, classic metal clip, Underground με τον τίτλο της χρονιάς, ενώ εδώ στο ταπεινό μας πλατό θα υποδεχθούμε τους Έξαρσης που έχουν νέο δίσκο και ετοιμάζουν το release show τους την επόμενη εβδομάδα, όπως και τους Poltergeist που έχουν νέο δίσκο και ετοιμάζουν και αυτοί το release show τους την επόμενη εβδομάδα as well. Εμείς πάμε για Acceptara τώρα και πίσω για να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε και το σημερινό TV World σιγά σιγά. Το Σάββατο 23 Μαΐου είναι το live των Accept στο Gagarin 205 και φαντάζομαι πως δύσκολα θα μπορούσε κάποιος οπαδός του κλασικού heavy metal να λείψει από την συναυλία αυτή και αν κρίνουμε από τις δύο τελευταίες εμφανίσεις του συγκροτήματος στην χώρα μας, τότε θα πρέπει να περιμένουμε μια βραδιά θρίαμβο τόσο με πολλά classics του συγκροτήματος όσο και με post Blood of the Nations υλικό που ποτέ δεν χάλασε κανέναν. Είδαμε νωρίτερα Saxon μέσα στη σεζόν, έχουμε Accept τώρα, Priest αργότερα μέσα στο καλοκαίρι και δεν ξέρω τι λέτε και αν συμφωνείτε, αλλά το κλασικό heavy metal εξακολουθεί και είναι η υπόθεση της παλαιάς σχολής και δεν έχουμε βρει ακόμα τους νέους οι οποίοι θα αφήσουν όλα αυτά τα ιερά τέρατα να αποτραβηχθούν σιγά σιγά από την σκηνή. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στους Camelot, οι οποίοι φτάνουν αισίω στο 11ο άλμπουμ της πορείας τους. Ναι, το 11ο και πραγματικά, σαν χθες θυμάμαι όταν έσκασε το πρώτο τους άλμπουμ, το Eternity, πίσω στο 1995 και τότε την πρωτόγονη εκείνη εποχή που δεν είχαμε ούτε YouTube, ούτε Internet, ούτε τίποτα, όλοι πιστέψαμε πως πρόκειται για το νέο σχήμα του Midnight on Crimson Glory, αφού η φωνή του Vanderbilt θύμιζε σε πολλά σημεία αυτή του εκπτώτου αγγέλου, τον οποίο και ψάχναμε και δεν μπορούσαμε να βρούμε. Εν πάση περιπτώσει, 10 άλμπουμ και 3 τραγουδιστές μετά, η Camelot είναι ένα από τα πλέον υπολογίσιμα ονόματα στον χώρο του power metal και αυτό το σκοτεινό, μελωδικό, αφηγηματικό metal τους πολύ μας αρέσει. Πάμε να τους δούμε σε βίντεο για το όλο καινούριο Insomnia και πίσω. Αυτά λοιπόν και με τους Camelot, αγάπη και καρδούλες για την πάντα. Άντε να έρχονται και για κάνα live από εδώ γιατί μας έχουν λείψει. Και πάμε τώρα να δούμε τους Tribulation από την Σουηδία, όπου εκεί συναντάμε και τον Adam Zahr, τον οποίο και γνωρίσαμε από τους Enforcer πριν από μερικά χρόνια, οι οποίοι Tribulation κυκλοφόρησαν πριν από μερικές μέρες το νέο τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο The Children of the Night, το οποίο και μας άρεσε πολύ εκεί στο Hammer. Και για τον λόγο αυτό το κάναμε πρόταση του μήνα στο προηγούμενο τεύχος. Πολλά και όμορφα στοιχεία στο άλμπουμ, από hard rock μέχρι
ακραίο metal, ατμόσφαιρα και ωραίες δυνατές ερμηνείες. Πάμε να τους δούμε και όταν επιστρέψουμε εδώ θα υποδεχθούμε τους Exarchs. Εδώ λοιπόν στο TV World Mad και του Metal Hammer μπαίνουμε στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής και στο σημείο αυτό υποδεχόμαστε εδώ στο πλατό δύο μέλη των Exarchs, τις κιθάρες των Exarchs, ο Παναγιώτης και ο Κωστής. Παιδιά τι κάνετε? Μια χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα, όλα καλά? Όλα καλά. Από πού να το πιάσουμε, Παναγιώτη μου, ξεκινώ με τον Παναγιώτη Κωστή μου, αν και εσύ είσαι ο νεότερος, ξεκινώ με τον παλαιότερο. Νέο άλμπουμ έχουν οι Exarchs, release show ετοιμάζουν, αλλά να πάρουμε τα πράγματα πίσω στον χρόνο, 1-1,5 χρόνο, όταν στην μπάντα έφυγε ο αδελφός σου, έγινε μέλος των Suicidal Angels και από ό,τι ξέρω ξαφνικά οι Exarchs έμειναν από πεντάδα δύο, ο Χρήστος και εσύ. Ακριβώς. Και είχατε μπροστά σας μια περιοδία την οποία την είχατε ήδη κλείσει. Πώς ακριβώς ήταν τα πράγματα? Ναι, λοιπόν, ο αδερφός μου είχε φύγει λίγο νωρίτερα, στα τέλη του 13, για να, βασικά στα τέλη του 12-13 ημέρα, για να μπει στους Suicidal Angels. Και στην συνέχεια είχαμε τον Πάνο τον Σπανό για ένα διάστημα, για κάποια live να μας βοηθήσει. Έφυγε και ο Πάνος. Και αυτό που ακολούθησε μετά το καλοκαίρι ήταν η αποχώρηση του Γιώργου στα drums και του Αλέξη στην φωνή. Έφυγαν για προσωπικούς λόγους τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, εμείς είχαμε στο μυαλό μας ότι πρέπει για την προώθηση του άλμπουμ να κάνουμε την περιοδία. Και η αστεία ιστορία σε αυτό είναι ότι εμείς είχαμε ήδη κλείσει την περιοδία όταν τα παιδιά αποχώρησαν. Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε μείνει δύο άτομα και κλείσαμε την περιοδία με τη λογική ότι θα το κάνουμε ό,τι και αν συμβεί και θα αναγκαστούμε να βρούμε μέλη. Πόσο σίγουρος είσαι για την επιλογή των νέων μελών όταν σε πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος και πρέπει να βγεις περιοδία? Συνήθως λένε ότι όταν σε πιέζει ο χρόνος δράς λίγο πιο ασυναίσθητα και υπάρχει περίπτωση να κάνεις λάθη. Τελικά νομίζω οι επιλογές των παιδιών μας δικαίωσαν και αυτό φάνηκε τόσο στην περιοδία. Grace under pressure που λένε και η Ράση. Ακριβώς. Όσο και σήμερα που έχουν ηχογραφήσει το άλμπουμ, δηλαδή φάνηκε ότι οι επιλογές μπορεί να έγιναν με έναν βιαστικό τρόπο για να καλύψουμε αυτά τα κενά που προέκυψαν, ωστόσο ήταν οι κατάλληλες. Κωστή, εσένα πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία της πρώτης περιοδίας για 1-1,5 μήνα, πώς είχατε πάει έξω στην Ευρώπη? Δεν είχες πρώτερη εμπειρία τόσο μεγάλη, αν θέλεις, σε μια touring μπάντα η οποία έχω γραφεί δίσκους κανονικά και βρέθηκες κατευθείαν να κολυμπάς σε βαθιά νερά, έτσι? Αυτό ήταν δύσκολο πολύ, γιατί με το που τελείωσε το σχολείο ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική και μου δόθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία κατευθείαν. Την αξιοποίησα όσο καλύτερα μπορούσα, προσπάθησα να προετοιμαστώ κατάλληλα. Υπήρχαν και οι δυσκολίες, αλλά ευτυχώς όλα πήγανε καλά και περάσαμε και ωραία. Mm-hmm. Έχετε και νέο τραγουδιστή μέσα σε όλα, τον Νίκο. Και ξέρεις, τα φωνητικά των Exarchs ήταν πάντα, ρε παιδί μου, η καυτή πατάτα που λέει ο κόσμος. Δηλαδή, σε άλλους άρεσαν πάρα πολύ, σε άλλους δεν άρεσαν καθόλου. Και μέχρι και σήμερα η φωνή του Αλέξη αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Αυτό το στοιχείο έτσι, αυτών των τσιριχτών, ουρλιαχτών φωνητικών, δηλαδή overkill με ήλιο. Κοίταξε να δεις. Ναι. Για τα φωνητικά μας έχουμε ακούσει διάφορα. Mm-hmm. Έχουμε δει γραμμένα διάφορα. Έχουμε ακούσει και προσωπικά σε μεταξύ μας συζητήσεις με φίλους και οπαδούς το αν τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν. Είναι η αλήθεια ότι τα φωνητικά αυτά δίχασαν αυτούς που άκουσαν Exarchs στο προηγούμενο άλμπουμ, στο The Pedal State. Να σου πω την αλήθεια, εμείς ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα με αυτά τα φωνητικά. Ναι. Και νομίζουμε ότι όσοι έχουν επιδεικτικά πρόβλημα και το κάνουν να φανεί σαν κάτι, κάτι ανεπίτρεπτο, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, είναι αυτοί που έχουν άγνοια του τι συνέβαινε στην thrash metal σκηνή των 80s στην Αμερική, στην Αμερικάνικη σχολή. Σωστός. Επομένως, είναι κρίμα που υπάρχει αυτή η άγνοια. Από την άλλη, να σου πω την αλήθεια, ξέρεις τι. Θέλαμε να κάνουμε κάτι που να μας αρέσει και να το γουστάρουμε και να είναι και ξεχωριστό. Μπράβο. Και τα φωνητικά αυτά ταιριάξαν στους Exarchs και προέκυψαν μέσα από την ζύμωση που γινόταν με τον Αλέξη, ο οποίος προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο στον οποίο να αντέχει η φωνή του, να βγαίνει όπως ακριβώς θέλει. Και τα υψήφωνα ήταν η φυσική εξέλιξή του από τον demo και μετά. Μάλιστα. Πάντως και ο νέος σας τραγουδιστής και αυτός. Αλίμονο. Την έχει καλά την τζίρα. Λοιπόν, κεφάλαιο Νίκος Τραγάκης, Νικόλαος Τραγάκης, ευτυχώς. Ναι. Αυτό το παιδί είναι ένας άξιος συνεχιστής αυτού που αποκαλούμε Exarchs φωνητικά, αν θέλεις να το πούμε έτσι. Είναι λίγο πιο heavy metal ο Τραγάκης, έτσι. Mm-hmm. Έχει μια άλλη
έναν άλλον τρόπο στον οποίο τραγουδάκι προσαρμόζει τη φωνή του. Θα το ακούσετε και στο καινούριο άλμπουμ. Τα καταφέρνει μια χαρά. Μπράβο. Θα τον κρατήσουμε. Μπράβο. Λοιπόν, The Human Project το νέο άλμπουμ. Ναι. Κυκλοφορεί σε μερικές μέρες. Δεν έχουμε να σας το δείξουμε γιατί το περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Το αναμένουμε, ναι, στο mail order. Και αυτή τη φορά θα σε ρωτήσω σε λίγο να μου πεις πώς συνεισέφερες σε αυτό. Θα ήθελα να μου πεις ποιο ήταν αυτό που είχατε στο κεφάλι σας, ρε παιδί μου, ως επόμενο βήμα στην εξέλιξη της πορείας των Έξαρσης. Λοιπόν, εμείς στο κεφάλι μας είχαμε ένα τύπου concept άτυπο, το οποίο ασχολείται με μια συγκεκριμένη θεματολογία. Ανωτελεία, θεματολογία, να την πιάσουμε σε λίγο. Πάμε στο μουσικό ωραία, κομμάτι. Ωραία, ωραία. Στο μουσικό κομμάτι. Θέλω να την πιάσουμε, συγγνώμη, τη θεματολογία σε λίγο, γιατί είναι ένα κεφάλαιο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μεγάλο. Στο μουσικό κομμάτι, όποιος μπορεί να πει ότι στο προηγούμενο άλμπουμ είχαμε κάτι το οποίο προσέγγιζε έναν δικό μας ήχο, τώρα θα ακούσει αυτό το πράγμα σαν μια φυσική συνέχεια, σαν να έχει εξελιχθεί. Τα κομμάτια ήταν, οι συνθέσεις ήταν σχεδόν έτοιμες με το που τελειώσαμε το tour. Τα μουσικά δηλαδή μέρη ήταν γραμμένα, τα κομμάτια ολοκληρώνονταν σταδιακά οι τελικές συνθέσεις σε όλη την πορεία μέχρι για να μπούμε στο στούντιο. Είναι μια φυσική εξέλιξη του ήχου των Έξαρσης και αν έχουν κάτι μέσα το οποίο τα κάνει πάλι να διαφέρουν, για άλλη μια φορά είναι η φωνή αυτήν, αυτή τη στιγμή, είναι πάλι η φωνή. Συνθέτης βασικός είναι ο Χρήστος. Ο βασίστας σας. Ο βασίστας. Και όλοι συνεισφέρουμε, εννοείται, με τις ιδέες μας και βάζουμε πράγματα στα μουσικά. Είναι λίγο αγχωτικό κοστίμου το να μπαίνεις και να συνεισφέρεις ιδέες σε ένα συγκρότημα το οποίο έχει ήδη την πορεία του, έχει ήδη τον ήχο του, είναι κατασταλαγμένο όσον αφορά το τι θέλει να κάνει. Ξαφνικά μπαίνει ένα νέο μέλος, κιθαρίστας, δηλαδή ένα μέλος το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πάνω στην μουσική. Αυτό είναι για σένα μία πρόκληση, δεν είναι για σένα μία πρόκληση και τελικά πώς πιστεύεις ότι θα τα επεξήλθεις αυτό? Δεν ήταν τόσο αγχωτικό όσο δύσκολο τελικά να προσαρμοστείς. Να γράφεις τα riffs που χρειάζεται η μπάντα αυτή που έχει την ταυτότητά της μετά από ένα σημείο. Να συνεχίζει να λένε οι όποιοι οπαδοί της μπάντας ότι αυτό το επόμενο άλμπουμ είναι Έξαρσης με ένα νέο άτομο, ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Προσπάθησα να το κάνω όσο καλύτερα μπορούσα και νομίζω ότι στο μουσικό κομμάτι έχει πετύχει αρκετά. Μπράβο. Λοιπόν, The Human Project. Συνωμοσιολογία, συνωμοσιοφοβία. Υπάρχουν ορισμένοι που βλέπουν τα πράγματα και πιστεύουν πως κρύβονται από πίσω μασονικές στοές, μυστικές οργανώσεις και εξηγούν τα πάντα με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι όμως αρνούνται την ύπαρξη όλων αυτών των πραγμάτων. Οι Έξαρσες παίζουν με αυτό το πράγμα. Η βασική θεματολογία των Έξαρσες έχει να κάνει με την συνωμοσιολογία. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο και αυτό προέκυψε, γιατί ήμασταν όλοι λίγο πολύ χωμένοι από την αρχή σε τέτοιου είδους θεματικά πράγματα. Την ψάχναμε με αυτό. Και θέλαμε να δώσουμε την εντύπωση στον κόσμο ότι αυτά τα πράγματα όντως συμβαίνουν. Οπότε ψάξαμε τρόπους να το περάσουμε μέσα από τους στίχους μας. Θεωρούμε τους στίχους πολύ σημαντικό μέρος του όλου θέματος και της μουσικής μας. Τώρα, αν θα μας έλεγε συνωμοσιολόγους, ναι, νομίζω ότι το δέχομαι. Το αποδέχομαι αυτό. Η απάντησή σου στους συνωμοσιοφοβικούς. Τους νομοσιοφοβικούς είναι ότι θα έπρεπε να κοιτάζουν καλύτερα κάποιες λεπτομέρειες και να μην αρνούνται πεισματικά διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν με τη λογική ότι εντάξει, απλώς συμβαίνει. Όχι. Τα πράγματα δεν συμβαίνουν απλώς. Τα πράγματα προκύπτουν. Και για να προκύψουν χρειάζεται να υπάρχει και η ανάλογη όθηση. Και αν θέλεις, αντί για όθηση, βάλε την ανάλογη εξουσία. Δίπλα, έτσι. Οι μυστικές secret societies, μυστικές κοινωνίες είναι κάτι το οποίο υπάρχει, καλός ή κακός. Από εκεί και πέρα, εκεί που βασίζονται οι συνωμοσιοφοβικοί, είναι στο γεγονός το κατά πόσο αυτές είναι έτσι κλαμπ πλουσίων που δεν έχουν τι να κάνουν και περνάνε τον καιρό τους πίνοντας, καπνίζοντας και κάνοντας όργια. Ή όντως βάζοντας δάκτυλο σε οικονομικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν όλον τον πληθυσμό. Πόσο βαθιά αυτό το πράγμα μπορεί να το ψάξει ένας άνθρωπος, ο οποίος φαντάζομαι πως δεν έχει άμεση επαφή με τέτοιου είδους εταιρείες ή οργανώσεις. Πόσο βαθιά μπορείς να μπεις αυτό, θα μου πεις ψάχνω στο ίντερνετ, φτάνει. Όχι, χρειάζεται να διαβάσεις κάποια βιβλία. Χρειάζεται να προσπαθήσεις να ψάξεις κάποιες πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται είτε σε ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει σχετικά. Γενικότερα, αυτή η ενασχόληση είναι μια ενασχόληση που είναι σαν να διαβάζεις. Έτσι. Είναι σαν να κάνεις, σαν να ασχολείσαι με ένα συγκεκριμένο θέμα και να διαβάζεις τα συγκεκριμένα βιβλία. Επομένως, δεν είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα ώστε να μην φτάσει στο σημείο του ό,τι βλέπεις να πιστεύεις ότι έχει μια συνωμοσία από πίσω? Υπάρχει η μέση οδός ανάμεσα στη γραφικότητα και στο να δείξεις ότι συμβαίνει κάτι. Αυτό πιστεύω έχει να κάνει περισσότερο με την αίσθηση όταν γράφεις τους στίχους ή όταν προσεγγίζεις ένα θέμα. Να καταλάβεις το πόσο
kitsch μπορείς να το κάνεις με τον τρόπο που το λες. Αν καταλαβαίνεις ότι θέλεις να περιγράψεις μια κατάσταση, θέλεις να περιγράψεις, ας πούμε, το Skull and Bones, το γενικό μας βίντεο κλιπ, έτσι. Να πεις για τη μυστική αδελφότητα του Ουκρανίου και ωστά. Αν καταφέρεις να γράψεις, να περάσεις μέσα από τους στίχους μόνο αυτά που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τον κόσμο, είναι OK. Αν γίνεις γραφικός περιγράφοντας καταστάσεις και λεπτομέρειες τις οποίες δεν αφορούν κανέναν και προκαλούν μόνο απορίες ή και γέλιο, τότε ναι, εκεί πέρα γίνεσαι γραφικός. Αλλά άμα δείξεις στον κόσμο ότι, ξέρεις κάτι, το RFID για παράδειγμα, έτσι, το τσιπάκι, όντως είναι κάτι που έχει περάσει και συμβαίνει. Συμβαίνει τώρα με τα ζώα και σε λίγο θα συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Αν καταφέρεις να του δείξεις με πραγματικά γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πραγματικό κόσμο ότι υπάρχει σύνδεση με κάτι, τότε ναι, ο άλλος το αποδέχεται πιο εύκολα και δεν σε βλέπει σαν γραφικό, σε βλέπει σαν κάποιον που ίσως κάνει μια σύνδεση που δεν θα κάνει αυτό στο μυαλό του και το βγάζει προς τα έξω. Σε όλα αυτά τα ήξερες πριν μπεις στο συγκρότημα, να φανταζόσουν να. Είχα κάποια ιδέα. Ότι τόσο πολύ τα παιδιά με αυτό το θέμα και ότι τους, θα λέγεις ότι σας ορίζει αυτό το θέμα σαν συγκρότημα. Ότι μέχρι τώρα, ναι, μας χαρακτηρίζει, ναι, και ότι είναι. Όχι, γιατί δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει στην ερώτηση. Όχι, θα έλεγα ναι, ότι είναι αυτό το οποίο ορίζει την πάντα στο επίπεδο των στίχων. Δεν είχαμε στο μυαλό μας να ασχοληθούμε με κάτι, ας πούμε, occult, όπως είναι άλλες μπάντες ή ενδεχομένως. Κάτι πιο πάρτι. Ναι, κάτι πιο πάρτι, μια κομική θεματολογία, οτιδήποτε. Επομένως, ναι, αυτό είναι. Για πες τώρα, εσύ πώς θα είδες όλα αυτά τα πράγματα μπαίνοντας στην πάλι. Ήξερα ότι υπάρχει όλη αυτή η προδιάθεση στα παιδιά. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν να γράφονται οι στίχοι και ορίζαμε μαζί τις θεματολογίες, όλες θέλαμε να έχουν θέμα αυτό. Όλα καταλήγουν στον άνθρωπο. Είχα ασχοληθεί κι εγώ πριν μπω στην μπάντα, ήξερα κάποια πράγματα όσον αφορά αυτό. Αλλά ναι, με τα παιδιά αποφασίσαμε από κοινού να έχουμε αυτό το θέμα στο άλμπουμ, γιατί το πιστεύουμε όλοι. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ετοιμάζετε τώρα, έχετε το release party, έτσι, το οποίο γίνεται την Παρασκευή που μας έρχεται. Ναι, στις 8 Μαΐου. Το release party θα γίνει στις 8 Μαΐου στο One Club. Είναι ένα πολύ ωραίο live. Συμμετέχουν οι Nuclear Terror από την Αθήνα, παιδιά, φίλοι μας, Thrasers. Μας έρχονται από τη Λάρισα επίσης μια μπάντα που είναι μπάντα έκπληξη. Δεν την έχει γνωρίσει ακόμα το αθηναϊκό κοινό. Mm-hmm. Και εμείς όταν τους είχαμε δει, είχαμε εντυπωσιαστεί, η Thorn Burial. Μάλιστα. Και θέλαμε να τους φέρουμε, οπότε είναι μια πολύ καλή αφορμή. Και έπειτα είναι οι Ultra Violence από την Ιταλία, με τους οποίους είχαμε μια επαφή και μέσα στο tour ο Χρήστος μιλούσε με τον τραγουδιστή τους. Νομίζω δεν έχουν έρθει η Ελλάδα άλλη φορά. Και λέγαμε ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία τώρα με διαφορμή τον νέο δίσκο να έρθουν και να παρουσιάσουν και αυτοί το νέο τους δίσκο. Γιατί και αυτοί κυκλοφορούν νέο άλμπουμ. Επομένως στις 8 Μαΐου στο One Club θα δει κάποιος 4 διαφορετικές thrash μπάντες και πιστεύω ότι θα ακούσει ένα setlist από τους Έξαρσης έκπληξη. Περιλαμβάνει πράγματα από όλα τα προηγούμενα άλμπουμ και από τα 3 άλμπουμ βασικά. Διάρκεια πάνω από μία ώρα. Μάλιστα. Ωραία. Κωστή, πες μου δύο κουβέντες για το βίντεο για το Skull and Bones. Ναι, το βίντεο. Λοιπόν, επιλέξαμε το κομμάτι Skull and Bones για το βίντεο κλιπ μας, επειδή είναι από τα πρώτα πράγματα που θα δει ο κόσμος από το νέο δίσκο και έχει το βασικό νόημα που θέλουμε να περάσουμε μέσα στους στίχους του. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αρκετά πολύπλοκο το γύρισμα, γιατί το κάναμε σε 3 γυρίσματα, 2 του σεναρίου. Εντάξει, εμένα αυτό με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι δεν αρκεστήκατε σε ένα performance clip, αλλά βάλατε μέσα και πλοκή και storyline. Ναι, ναι. Θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Θέλαμε να φαίνεται μια thrash band να παίζει, που αυτό είναι και το σημαντικό, να φαίνεται η σκηνική της παρουσία, να γίνονται μπάχαλα, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλαμε να παίζει και σενάριο για να γίνεται πιο ξεκάθαρο ακόμα το ότι θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Και να είναι και πιο θεαματικό, να έχει το σενάριό του, να είναι πιο cinematic. Ναι. Είναι πολύ εύκολο πλέον με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα να καταγράψεις με την κάμερα μια απλή performance μιας μπάντας η οποία παίζει και να το κάνεις βίντεο κλιπ. Το έχουμε κάνει και εμείς. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι περισσότερο. Και πάλι, σε σχέση με αυτό που είπες πριν, προσπαθήσαμε να μην φανεί η kids πλευρά που θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να πει ότι υπάρχει σε σχέση με τα συνωμοσιολογικά θέματα, γιατί μέσα στο βίντεο κλιπ μπορεί κάποιος να δει, ας πούμε, ένα τηλετουργικό ή κάτι που περιγράφει ιατρικά πειράματα σε ανθρώπους που έχουν όλα αυτά σχέση πάλι με μυστικές εταιρείες και. Μάλιστα. Είπαμε για το κομμάτι το στοχουργικό των Έξαρσης. Θα έλεγες πως το μουσικό κομμάτι είναι τα γρήγορα riff με τα gang backing vocals, ένα στοιχείο το οποίο δεν πρόκειται να λείψει ποτέ από το σχήμα
στα γκάνγκ το δηλώνω, δεν θα φύγουν ποτέ. Καταρχήν μας αρέσει. Όπως και τα γρήγορα ρίφ, εννοείται. Καταρχήν μας αρέσει τα τραγουδά, εντάξει, μεταξύ σοβαρό και αστείο το λεφτό. Όχι, ναι, τα γκάνγκ είναι ένα στοιχείο το οποίο το κρατάμε. Νομίζω είναι αυτό που κρατάει την ένταση στα κομμάτια. Δηλαδή, δεν θέλουμε να έχουμε μόνο τη βασική φωνή. Θέλουμε να βγαίνει και ένα μπούγιο, το οποίο πέρα από το μουσικό μέρος, καλώς ή κακώς το παίρνει και η φωνή. Επομένως, είναι, ναι. Και είναι ωραίο να βλέπεις τα τραγουδάκια. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Επομένως, τα γκάνγκ υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Τώρα, μουσικά, ναι, υπάρχουν μέσα στο άλμπουμ ταχύτατα κομμάτια, τα οποία είναι τα κλασικά γρήγορα κομμάτια που θέλουμε να έχουμε. Δεν θα έλεγα πως υπάρχουν. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τους Έξαρσης σε ένα πιο mid-tempo πράγμα πάντως. Ξέρεις τι. Μπορεί να ακούσει. Θα μεγαλώσει, θα οριμάσετε κι εσύ. Κοίτα, μπορεί να ακούσει το καινούριο άλμπουμ ένα. 1,5 κομμάτι που έχει πιο mid-tempo πράγματα. Και πάλι λειτουργεί. Κοίτα, το Under Distraction από το προηγούμενο άλμπουμ ήταν έτσι σε πιο mid-tempo κατάσταση. Επομένως, υπάρχει κάτι παρόμοιο και τώρα. Οπότε, ναι, θα το ακούσεις. Okay. Είναι ok. Έγινε, παιδιά, λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ στο TV War. Ανακεφαλαιώνουμε Human Project, κυκλοφορεί στις επόμενες ημέρες. Θα υπάρχει στο release, το οποίο γίνεται Παρασκευή 8 Μαΐου στο UnClub, μαζί με τους. Thorn Burial έχουμε, Nuclear Terror στην αρχή, Thorn Burial και Ultra Violence. Οκ, okay, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλά. Είναι η έξαρση Skull and Bones στο νέο τους βίντεο. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Είδαμε λοιπόν και το θράστο ελληνικών και τους έξαρσης και αλλαγή πλεύσης τώρα. Και πάμε στους Korpiklaani από την Φιλανδία και το φωνακλάδικο πανηγυριτζίδικο με την καλή έννοια folk metal τους. Η φυλή του δάσους φτάνει στο ένατο της άλμπουμ μέσα σε 11 παρακαλώ χρόνια δισκογραφικής παρουσίας και αυτό είναι ένα ρεκόρ στις μέρες μας όπου τα συγκροτήματα βαριούνται να γράφουν νέους δίσκους. Νόητα λέγεται το νέο τους άλμπουμ, κάτι ανάμεσα σε μάγος, αμάνος, γιατρός της φυλής σημαίνει αυτό. Πάμε να τους δούμε και στη συνέχεια, για να έρθουμε στα ίσα μας από τα ακορντεόν και τα βιολιά, θα ακολουθήσουν οι Armored Saint ή οι Acerae και όταν επιστρέψουμε έχουμε Classic Metal Clip, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθούμε και τους Pottergeist εδώ στο ηρωικό ταπεινό μας πλάτο. Το 1993 ήταν μια απογοητευτική χρονιά για τους Halloween. Το άλμπουμ Chameleon, στο οποίο και προσπάθησαν να βγάλουν στην επιφάνεια τις πρόγκαλα και pop αναφορές τους και επιρροές τους, τις οποίες και προφανώς δεν είχαν, θα μνημονεύεται εις τους αιώνας των αιώνων ως ένα από τα πλέον αποτυχημένα άλμπουμ Amin. Βέβαια, η παρακμή είχε ξεκινήσει από την αποχώρηση του Kai Hansen του Ολύμπιου μετά το δεύτερο Keeper και στο Pink Bubbles Go Ape κάναμε τα στραβά μάτια, αλλά το Chameleon ήταν ο ορισμός του απολύτως αποπροσανατολισμένου και πολύ μεγάλου ξενερώματος για άλμπουμ. Με αποτέλεσμα τόσο ο Michael Kiske να πάρει τις 4 οκτάβες του και να φύγει από το συγκρότημα, ενώ και ο drummer, συνιδρυτής, εμπνευστής του ονόματος και σχεδιαστής της κολοκύθας Ingo Swichtenberg αποχωρεί και αυτός. Τότε λοιπόν, το 1994, οι Halloween παίρνουν τον τραγουδιστή των Pink Cream 69, τον Andy Deris, ο οποίος μπορεί να μην είχε την έκταση του προκατόχου του, είναι όμως ωραίος τύπος, ωραίος frontman, ξέρει να γράφει τραγούδια και αποφωνεί φωνάρα. Παίρνουν και τον Ούλικου στα τύμπανα και επιστρέφουν τροχάδιν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα από όλους σχεδόν τους άλλους. Να παίζουν μελωδικό power metal με μεγάλα ρεφρέν και ακόμα μεγαλύτερες μελωδίες και στον πρώτο δίσκο της νέας τους φάσης, το Master of the Rings, παρουσιάζονται λαβωμένοι μεν, ζωντανοί δε και έτοιμοι για πράγματα πολλά τα οποία και τελικά καταφέραν να κάνουν. Από το άλμπουμ αυτό είχαμε 4 singles, τα Where the Rain Grows, A Perfect Gentleman, Soul Survivor και Mr. Ego, το οποίο και αναφέρεται στον Michael Kiske.
βλέπουμε το βίντεο για το συγκεκριμένο τραγούδι και επιστρέφουμε για να υποδεχθούμε τους Pottergeist. Εδώ λοιπόν στο TV World Mad για του Metal Hammer μπαίνουμε στο τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Σε κρατώ στα χέρια μου το νέο άλμπουμ των Pottergeist, Crocodile Tears ονομάζεται αυτό. Και δύο μέλη του συγκροτήματος είναι σήμερα μαζί μας. Είναι ο Άλεξ στα φωνητικά. Χαίρετε, χαίρετε. Και ο Κώστας στον μπάσο. Τι κάνετε, παιδιά? Όλα καλά, εσείς? Τώρα τι να σου πω, ότι μου είσαι κάθε 10 μήνες εδώ πέρα και βγάζετε ένα δίσκο μετά τον άλλον. Έτσι πρέπει, φίλε, πιστεύω. Όλες οι μεγάλες συμπάντες βγάζουν τους δίσκους, δεν βαριούνται και γράφουν γρήγορα μουσική. Να έχουμε έμπνευση, να γράφουμε. Respect. Του ενός του παίρνει 5 καλά. Χρόνια να κάνει τέχνη, του άλλου 8 χρόνια να κάνει τέχνη. Γίνονται και δηλαδή, σε πιο σύντομα χρονικά διαστήματα. Όταν ήταν πριν ηλικίες βγάζανε δύο δίσκους στον χρόνο, δεν ξέρανε κάτι. Τα είδωλά μας. Για πες. Γρήγορα δεν πήγε αυτό? Πήγε αρκετά γρήγορα, είναι η αλήθεια. Κάτσαμε κάτω, τα βάλαμε, τα ζυγίσαμε. Είδαμε ότι πήγε πολύ καλά το Swampires. Και λέμε, άντε, μπαίνουμε να γράψουμε. Βγήκανε πολλές ιδέες επί τόπου. Δηλαδή, είχαμε ίστρο, έσκαγε πράγμα στο κεφάλι. Μαζέψαμε καμιά 15 κομμάτια. Τα βάλαμε κάτω. Γράφουμε το ένα. Δεν μας κάνει, δεν μας αρέσει. Πέταμα, δεν είναι στα στάνταρ που θέλουμε σαν πότρια. Μόλις βγήκαν 9 καλά, άρχισαμε, ψαχτήκαμε πού θα το κάνουμε παραγωγή. Πού θα στείλουμε τα recordings και τα λοιπά και επί τόπου, στην δράση κολλά. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα τεχνικά σε λίγο. Αυτό που θέλω να μου πεις ειλικρινά είναι ποια σε πλήγωσε εδώ. Πάντα είμαι πληγωμένος. Crocodile Tears, δηλαδή. Αν και τώρα με λες κροκόδιλο, αλλά εντάξει, θα το καταπιώ. Ποια με πλήγωσε. Μας πλήγωσε μάλλον η πραγματικότητα που διανύουμε. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει με γυναίκα αυτή τη φορά. Μας πλήγωσε η πραγματικότητα που διανύουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά που βλέπουμε τριγύρω μας, γενικώς, πολλά και πολλά κροκοδίλια δάκρυα από όλες τις πάντες. Δηλαδή, βλέπεις, από πολιτική να το πιάσουμε, από τον άνθρωπο σαν άνθρωπο, από όπου και να το πιάσει, δηλαδή διανύουμε μια πολύ... Είσαι μοναδικό, βάζεις αλληγορία μέσα στο βάλτο, ρε φίλε, δηλαδή, τι να πω. Ό,τι και να βάλεις στο βάλτο... Κώστα μου, για πες μου τώρα. Μπερδεύει κιόλας. Μπερδεύει, γιατί λέει διάφορα στην αρχή. Και νομίζουν ότι επικαλεί, λέει, τα πλάσματα του βάλτου που διαβάσαμε ένα review και λέει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για πες τώρα, εσύ μετά από τόσα χρόνια στη σκηνή, πώς έμπλεξες με τους βαλτολάκες? Έμπλεξα, καλά το λες. Με βρήκανε στην πορεία, είναι η αλήθεια. Πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν βρει τη φόρμουλα για να κάνουν γρήγορα και καλές δουλειές. Καλά το είπες και εσύ στην αρχή. Με βρήκαν στην αρχή, μου είπαν να γράψω το δίσκο, γιατί είχαν μια δυσκολία με τον προηγούμενο τον μπασίστα. Καταρχήν είχα γράψει και σε ένα cover που κάνανε στο Drag the Waters, Παντέρα. Για το Hammer. Ναι. Ήταν η πρώτη μας. Εντάξει, τον ξέρω χρόνια αυτό να δω, αλλά η πρώτη μας επαφή μουσικά ήταν αυτή. Και μετά μου λέει ο Άλεξ, δεν θα έρθει να γράψει. Και σιγά σιγά με το φέραν ύπουλα. Ξαφνικά μια πρόβα κτλ. Δεν έρθει και στην πάντα. Εντάξει, τώρα είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις καθημερινή τριβή με αυτά τα καθάρματα, συναυλίες, περιοδίες. Ναι. Φοβερά άτομα εδώ μεταξύ. Έτσι, τόλοι στο Λέας μέσα, στρατά, τους ξέρεις. Νίκο XP. Φοβερή τύπη. Ναι, όχι, έχουμε, νομίζω ότι δέσαμε πολύ γρήγορα. Κάναμε και αυτό το μικρό tour τώρα στην Ισπανία και περάσαμε πολύ ωραία. Πώς περάσατε λοιπόν στην Ισπανία? Τέλεια. Χαμός. Πάρα πολύ ωραία. Το βασικό που έμεινε είναι ότι ακούγαμε από όλες τις μπάντες που πέρασαν στην Ελλάδα ότι θα σου κάτσουν και σοου, θα παίξει σε 10 άτομα, σε 20 άτομα. Δεν είσαι καμιά μπάντα που την ξέρουν τόσο πολύ. Ευτυχώς για εμάς δεν είχαμε τέτοιο σοου. Δηλαδή το minimum show που μας έτυχε ήταν 50 άτομα. Όχι, παραπάνω ήταν. Δηλαδή εγώ ήμουν στο οργάνωση. Πράγμα αυτό, έτσι. Ναι. Στο πρώτο μας live που κάναμε στην Γρανάδα, που ήταν και ο λιγότερος κόσμος, είχε κόψει 70 εισιτήρια. Και να πούμε και το ιστορικό για την κατάρα των Pottergeist. Ότι πρώτο live λοιπόν Ισπανία, πρώτο τραγούδι, ξαφνικά δεν έχουμε τύμπανα και προσπαθούμε να βρούμε γιατί ο Τόλης δεν παίζει. Έχει τρυπήσει το δέρμα λοιπόν στην πότα και περιμένουμε 40 λεπτά να πάνε σε άλλη πόλη να φέρουν άλλη πότα. Όχι σε άλλη πόλη, εντάξει, σε διπλάνο. Φτιάχνει μύθου, φτιάχνει μύθου τώρα. Πήγαν σε άλλη πόλη. Όχι, πήγε όντω σε άλλη πόλη. Σε άλλο πλάνο, εντάξει. Μπα περιμένουμε. Και τέλο πάντων ο κόσμο ευτυχώ έκατσε 40 λεπτά και περίμενε μέχρι να έρθει το backup. Για πε τώρα μουσικά, να πω ότι το πήγατε πιο heavy metal. Εντάξει. Πάντα metal ήταν, δεν ήταν. Έτσι. Δεν ήταν στόνερ. Τώρα μιλά όμω. Πάντα ήταν πάντα metal, απλά τώρα είναι. Πιο εμφανή. Στα όρια της νομίζω. Κοίτα, δεν ήταν βάση σχεδίου. Ξεκινάγαμε, γράφαμε κομμάτια και γενικότερα μας βγήκανε όλα τα κομμάτια. Λέει, και αυτά που δεν μπήκανε στο δίσκο, μας βγήκανε αρκετά πιο metal. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο αμερικάνικο, μοντέρνο metal ο ήχος. Δηλαδή είναι
ας πούμε, π.χ. θα έλεγε στο Stone Sour Metal. Ναι. Με αυτή την έννοια, ναι, και αυτός ο δίσκος είναι metal, κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή, μας βγήκε έτσι, χωρίς να το έχουμε προσχεδιάσει. Δηλαδή, όπως γράφουμε τα κομμάτια, μας έβγαινε αυτός ο ήχος. Και ναι, όντως. Και γουστάρουμε κιόλας που είναι πιο metal. Mm-hmm. Έχει και λίγο πισωγύρισμα, ξέρεις, και λίγα στοιχεία από 80s, τύπου Motley Crue, περάσματα, διαπράγματα. Κρατάει σίγουρα το στοιχείο του Βάλτου. Προφανώς. Ακούς και επιρροές από ιστορικές μπάντες. Εγώ που τους γνώρισα τώρα, mm-hmm. καταλαβαίνω ότι τα παιδιά σου και εγώ έτσι, είμαστε ετερόκλητοι όσον αφορά τα μουσικά μας ακούσματα. Σαφώς με ένα, ξέρεις, πιο rock, να το πω έτσι πολύ γενικά, μια rock προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι το ύφος έρχεται και από το production. Δηλαδή το πώς διαχειρίζονται οι κιθάρες, το πώς γίνουν τα τύμπανα και έρχεται ένα συνολικός ήχος, μια εικόνα συνολική του δίσκου, έρχεται από το production. Τα κομμάτια γραφτήκαν, εντάξει, όπως το είπανε παντικά, αλλά όχι, ξέρεις, με ένα. Mm-hmm. Ότι θα γράψουμε Sony και Day αυτό το πράγμα. Πάντως εμπλέκονται πάλι γνωστά ονόματα σε τεχνικούς τομείς, έτσι. Ναι. Δεν το αφήνετε δηλαδή αυτό να περάσει. Είναι κάτι που το θέλετε, που το ψάχνετε, που το κυνηγάτε και που το πληρώνετε. Θα σου πω. Θα ήταν μεγάλο πισωγύρισμα, έχοντας συνεργαστεί με τον Καστίλιο και έχοντας βγάλει μια τέτοια παραγωγή και ένα τέτοιο artwork, το να γυρίσεις σε κάτι λιγότερο καλό. Δηλαδή ψάχνεις το ακόμα παραπάνω. Το οποίο όταν έχεις φτάσει σε ένα peak το οποίο είναι αρκετά ψηλά, κατά γενική ομολογία, έτσι, όχι κατά δική μου απόψεως, πρέπει να προσπαθήσεις να το ξεπεράσεις, το οποίο είναι δύσκολο. Μας έβγαινε, όπως σου είπα, πιο αμερικάνικος ο ήχος, οπότε θέλαμε να ψαχτούμε λίγο στην Αμερική. Φάγαμε και χιλόπιτες από παραγωγούς, είναι η αλήθεια που μπορούμε να τους έκανε. Βασικά, με έπιασε μια... Ποιος τόλμησε και τι κατάρα του έριξες, πες μου. Η κατάρα είναι ότι θα το ζώνε τα φίδια και οι κροκόδηλοι για το υπόλοιπο τη ζωή του. Αλλά ας πούμε, χτύπησα και την πόρτα ενός παραγωγού που έφτιαξε το Royal Blood, γιατί μου άρεσε πολύ αυτή η παραγωγή, αυτό το approach. Ο οποίος μας είπε: Παιδιά, δεν είναι ο ήχος μου, δηλαδή δεν σε δέχονται όλοι. Ο Peter Ρούτσο λοιπόν μου είχε μείνει στο κεφάλι από τους Seamless, την μπάντα που ήταν τραγουδιστή ο Gil Shoots Engage με τον drummer, τον Σάντο Χολ. Και το είχα πάντα πίσω στο κεφάλι μου ότι με αυτόν τον άνθρωπο κάποια στιγμή θέλω να συνεργαστώ. Του στείλαμε τη δουλειά γιατί δεν είχαμε γράψει ακόμα το προηγούμενο δίσκο. Μας είπε ότι του αρέσει πολύ σαν άκουσμα και ότι θα ήθελε να το κάνει. Ναι. Τα συμφωνήσαμε στην τιμή. Αχ. Και πόνεσε λίγο. Πιστεύω ότι έκανε απίστευτη δουλειά και ότι όντως το πήγε ένα σκαλί παραπάνω από τον Καστίλιο. Και δεν σου κρύβω ότι ασχολήθηκε και παραπάνω. Δηλαδή έβαλε λίγο το χεράκι του σαν παραγωγός. Ενώ μέχρι τώρα. Δεν είχαμε συνεργαστεί με κάποιον παραγωγό. Δηλαδή αυτό που σου έλεγα και πριν. Δηλαδή, καλά, ποιο τόλμησε να πει πώς θα πάνε τα κομμάτια όμως. Δηλαδή τα κομμάτια δεν ήταν έτοιμα, σας είπα εδώ πέρα. Όχι, δεν μιλάω για το arrangement. Τα κομμάτια ήταν έτοιμα. Αλλά α πούμε μπορεί να είχα σκεφτεί την ηχητική κατεύθυνση. Να κάνει ένα πανάρισμα η κιθάρα, η μία να φεύγει αλλού στη μίξη, να σου βάλει ένα ανάποδο reverb σε ένα πιατίνι, να κάνει κάτι στη φωνή. Δηλαδή σε αυτό που έχει εσύ σαν arrangement, να το χρωματίσει σαν παραγωγή, κατάλαβε με πράγματα που εσύ δεν ξέρει. Πάντω σε αυτό που λέει να κάνει, ναι, που είπε να κάνει κάτι στη φωνή και εσύ κάνει στη φωνή, διάφορα κόλπα εδώ πέρα. Νομίζω ότι το πήγε ένα ακόμα βήμα και το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο, το Swamp New Summoning, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό τη. Κοίτα, γενικότερα είμαι από του τραγουδιστέ που μου αρέσει η εξέλιξη, δεν μου αρέσει η στασιμότητα. Μου αρέσουν και πολλά είδη μουσική. Οπότε οι επιρροές μου είναι από διάφορα πράγματα. Τώρα γονίδες ή Άισντερ. Είναι και τα δύο εξίσου metal. Ναι. Πάολα. Η Πάολα που έπαιξε λοιπόν μετάλλικα με γονίδι είναι κάτι πολύ δυνατό. Αλλά όντως έχοντας πολλές επιρροές, ναι, θα βάλω και το πιο 70s rock στοιχείο στη φωνή, που είναι κάτι που το δοκίμασα, το πούμε δίσκο σε ένα κομμάτι. Σε αυτό το βάλα σε περισσότερα. Θα μου αρέσει και λίγο πιο funk έτσι approach σε κάποια πράγματα. Πιο metal, πιο ψηλές νότες. Δηλαδή όντως σε κάθε δίσκο δοκιμάζω πράγματα. Χωρίς να χάνει την ταυτότητα του τι είναι πρώτο. Φαίνεται αυτό, φαίνεται δηλαδή από το πρώτο δίσκο στο Crocodile Tears. Φαίνεται δηλαδή η διαφορά αυτή, το λέω χωρίς φόβο και με πολύ πάθος, ότι γίνεται φοβερή. Λοιπόν, Σάββατο, release party. Σάββατο. Με τους 649. Με τους 649, double release party, γιατί και αυτοί παρουσιάζουν την πρώτη τους δουλειά. Πώς το κεφάλι σου λίγο να σε βλέπετε, θα είναι σε καλύτερα στην κάμερα. Αχ, τι έκανα χτες βράδυ να με βλέπουν, άντε να με βλέπουν. Λοιπόν, οι 649 λέω επίσης βγάζουν την πρώτη τους δουλειά, εμείς βγάζουμε την τέταρτη μας δουλειά στο Unclub. Κλασικά οι εκπλήξεις, το έχετε μάθει πλέον το έργο, δεν χρειάζεται να τα λέμε κάθε φορά, θα υπάρξουνε. Θα είναι και η Go Season μαζί, μια νεοσύστατη μπάντα που μου άρεσε πάρα πολύ και θέλησα να την βάλω στο line-up. Ελάτε από νωρίς, να ακούσετε όλα τα σχήματα όπως πρέπει να κάνουμε και το έχουμε τονίσει αρκετές φορές. Θα ξεκινήσει και νωρίς. Θα ξεκινήσει και νωρίς, είναι η αλήθεια.
Προσκόμαστε άφρονο metal, αλκοόλ, ωραίες μουσικές. Τόλι το Λέα, στα καλύτερά του. Εντάξει, νομίζω ότι δεν λείπει τίποτα. Έτσι, μπράβο. Πάει με ο Φώτης τραγουδάει ένα κομμάτι μαζί σας μέσα. Ο Φώτης, ναι, κάναμε μια συνεργασία γιατί γράψαμε στα Deva Sound, τα τύμπανα και τις φωνές. Οπότε όπως γράφαμε, είχα ένα κομμάτι και λέω. Δεν μου λες, του λέω τώρα που την είδες τραγουδιστής. Αυτός έτσι δεν έγινε τραγουδιστής στο 649. Κάπως έτσι. Του λέω αφού την είδες τραγουδιστής, του λέω. Συνέστη του να τραγουδίσει ένα κομμάτι. Μου λέει εννοείται. Ποιο κομμάτι, του λέω. Διάλεξε, μου λέει παίζει με εσύ. Του λέω αυτό. Ναι. Μια χαρά. Στην πορεία του λέω να σου πω. Να βάλουμε και την Πινελόπη να πει και αυτή τίποτα στο κομμάτι. Μια χαρά, γιατί είχε τραγουδίσει στο προηγούμενο release μαζί μας και μας άφησε καλές εντυπώσεις. Και βγήκε ένα πράγμα που μας διεκδικήσει πολύ ωραίο. Στο τσεκάρει ο κόσμος. Μας πήγε την άποψή του. Ωραίο. Ο δίσκος Άλεξ κυκλοφορεί κανονικά. Είναι σε... Ο δίσκος κυκλοφορεί από την God Records 9 Μαΐου στην ουσία επίσημα στην Ελλάδα. Και λίγο αργότερα, τέλη του μηνός, θα υπάρχει και παγκοσμίως οπουδήποτε θέλει να μιλάει κανείς. Βινιλιάρα, ναι, αλλά δεν θα την έχουμε στο release, γιατί το εργοστάσιο μας έκανε κόγκσα, οπότε... Τα εργοστάσια με τα βινίλια έχουν πάθει σόκ, έχουν μπλοκάρει την πολύ παραγωγή. Ναι, έχει ανέβει, είναι η αλήθεια. Το βινίλιο θα έρθει αργότερα, τα χρώματά του θα ανακοινώσουμε στο release του βινιλίου όταν θα γίνει. Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε και κάτι τελευταίο, έτσι, για το, επειδή έχω και κόλλημα, είναι το αντικείμενό μου, το artwork, το CD, που είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί πια, ξέρεις, το υλικό είναι που μετράει. Το έχει κάνει όπως και τόσο και τόσο Vampires, το έχει κάνει ο ίδιος τύπος, ο Angry Blue, που νομίζω ότι άμα κάποιος τον Google θα καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Εγώ με το που το είδα το εξώφυλλο, επειδή και εγώ σκητσογράφος είμαι σκητσάρο, έπαθα πλάκα, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι σημαντική παράμετρος που ανεβάζει επίπεδο και το CD μας. Θα είναι τα κρανία από... Τους κροκόδηλους. Νομίζω ότι δεν μας την έκανε, ότι έχει κάνει ένα αρσενικό και ένα θηλυκό και δεν μας το είπε. Εγώ δεν ξέρω. Πώς το βλέπεις. Είναι αυτό, τι. Τώρα τι να σου πω. Δεν, τόσα χρόνια στο metal δεν έχεις... Έχει χρόνια που τελείωσα τη ζωολογία, να πούμε. Αν και με αυτά που ασχολούμαστε είμαστε ακόμα μέσα. Ζώα σίγουρα είμαστε. Κυρίως με τον εαυτό μας. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, παιδες, το άλμπουμ κυκλοφορεί, είπαμε αυτές τις μέρες. Το release είναι το Σάββατο, μας έρχεται στο ιστορικό Unclub. Έτσι. Και τι άλλο, κανένα εμφάνιση μετά, επαρχία, κανένα φεστιβάλ. Θα οργώσουμε επαρχίες και θα μάθετε και μέσα στο καλοκαίρι το τι θα κάνουμε εδώ. Ψήνονται κι άλλα πριγύρω. Ωραία, ωραία, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Άλεξ, ξέρεις ότι είσαι μονίμως ευπρόσδεκτος εδώ πέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, είναι η Pottergeist, Crocodile. Tears, το νέο τους άλμπουμ για το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου, έγινε το πρώτο βίντεο. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Εδώ λοιπόν και πάμε στους Motorhead τώρα, οι οποίοι και αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την εμφάνισή τους στο Monsters of Rock Festival στη Βραζιλία εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε ολέμια, φυδάτωση και στομαχικές διαταραχές, είπαν οι γιατροί, και δεν τον άφησαν να παίξει τον μεγάλο. Τα νέα βέβαια που ήρθαν μετά την ανακοίνωση αυτή μιλούν για βελτίωση της υγείας του, οπότε οι Motorhead, παρά τα μικρά προβληματάκια που εμφανίζονται αραιά και που συνεχίζουν να κάθεκτοι και ετοιμάζουν το νέο τους δίσκο, ο οποίος θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά. Πάμε να τους δούμε και πίσω για Visions from the Underground. Στο σημερινό Visions from the Underground συναντάμε μία μπάντα από την Φιλανδία. Ένα παράξενο συγκρότημα που λέγεται Ovenizer, οι οποίοι αποκαλούν την μουσική τους melodic post-metal και έχουν το βίντεο με τον τίτλο της χρονιάς, Satan's Washing Machine. Επικούρα, με ιντενίλες και κάτι ολίγον τι από black metal αρεϊφάκια να ακούγονται στο βάθος κήπος. Πάμε να τους δούμε και πίσω για Αθήνα. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και την καλή σας διάθεση. Ελπίζουμε να σας άρεσε όσο μας άρεσε και εμάς και ανανεώνουμε για τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Μέχρι τότε σίγουρα έχετε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να κάνετε. Τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανάγνωση του νέου τεύχους του Metal Hammer, όσο στα ηχεία παίζει το Μελίσσα, τον Merciful Fate,
το νέο Leprous και το Beanie The Remains των Sepultura. Αγάπη, αγάπη και καυτό metal. Diamonds and Rust. We'll be right back.